άνδρες δίκαιοι έσπασαν συνδυπνή σου και εν φόβο Κυρίου έστω το κάθημά σου. Δηλαδή, άνδρες δίκαιοι και ενάρετοι να είναι οι ομοτράπεζοί σου, αυτούς με τους οποίους τρως σε ένα γεύμα ή σε ένα δείπνο, και το κάθημά σου να είναι ο φόβος του Κυρίου. Πάρα πολλές φορές αυτούς τους οποίους έχουμε γνωστούς φίλους συναστρεφόμεθα, κάποια στιγμή επιθυμούμε να τους κάνουμε το τραπέζι. Αλλά ποιους θα καλέσουμε στο τραπέζι? Και εδώ πρέπει να έχουμε κάποια κριτήρια. Μπορούμε να λέμε την καλημέρα μας μα σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε, παλιότερα που οι πόλεις ήταν πολύ μικρές, οι άνθρωποι εγνωρίζονται, όπως και στα χωριά είναι μικρά και ο πληθυσμός της είναι γνωστός. Και οι άνθρωποι το πρωί όταν βγαίνουν από το σπίτι τους λένε καλημέρα. Σήμερα σε μια πολυκατοικία, όταν βγαίνεις από την πόρτα του διαμερίσματός σου, τον πλαϊνό σου δεν τον ξέρει και δεν του λες καλημέρα. Είναι ένα δυστύχημα. Όταν ήρθα το 1960 στη Λάρισα, η Λάρισα ήταν ένα πολύ πολύ μεγάλο χωριό. Δηλαδή, μέχρι δύο ώρα θα σπίσει. Ήταν απλή η Λάρισα. Και σας βεβαιώνω ότι όπως προχωρούσε στον δρόμο, καλημέριζε στον έναν, καλημέριζε στον άλλον, πολύ παραπάνω να ήταν καλή και Λάρισα, να γνώριζε τους ανθρώπους. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Ωστόσο, μπορούμε να λέμε την καλημέρα μας σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά δεν πρέπει όμως να καλούμε στο σπίτι μας όλους τους ανθρώπους. Αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν πρέπει να έχουμε μια επιπολαιότητα να πούμε με κάποιον που κάπου γνωριστήκαμε, αμέσως να του πούμε παίρνω από το σπίτι μας, και αμέσως να κάνουμε τραπέζι και ο άλλος να εκδηλωθεί, και κατόπιν να μετανοήσουμε γιατί τον καλέσαμε στο σπίτι μας, και κατόπιν έγινε η γνωριμία. Αυτός θα ξεδάνθει και πιθανώς απρόσπλητος. Και τότε μηχανευόμεθα πώς θα απομακρύνομαι ένα τέτοιον τύπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Τοβίτ, όταν βρίσκεται εχμάλωτο στην Νινεβή, είχε τον τρόπο να ζει πολύ καλά. Την ιστορία του, αν θέλετε, τη διαβάζετε στο ομώνυμο βιβλίο. Ήταν η μέρα Πεντηκοστή και παρετήρησε ότι είχε πολλά αγαθά στο τραπέζι του. Ή ας τον ακούσουμε να τα λέει και ο ίδιος. Και θεασάμιν όψα πολλά. Τι είπα το Υιό μου? Είδα, λέει, ότι στο τραπέζι επάνω είχε πολλά άγαθα, πολλά φαγητά, πολλά όψα, πολλά φαγητά. Και είπα στο παιδί μου, τον Τοβία, βάδισον και άγαγε όταν έβρισον αδελφών ημών εν δεή. Πήγαινε, λέει, στην πόλη, όποιον φτωχόν από τους αδελφούς μας. Δηλαδή από τους ομοθρίσκους μας. Όχι από τους Νινεβίτες φτωχούς, αλλά από τους ομοθρίσκους μας φτωχούς. Διότι πολύ παραπάνω ήταν και τραπέζι Πεντηκοστή. Ήταν εορταστικό τραπέζι, με συγκεκριμένη εορτή θρησκευτική. Και άγαγε όταν έβρισε τον αδελφό ημών εν δεή, ως, προσέξτε κριτήριο, ως μέμνητε του Κυρίου. Ο οποίος έχει τη μνήμη του Κυρίου. Είναι θεοφοβούμενος. Και ειδού μένωσε. Να, σε περιμένω. Πήγαινε. Σε περιμένω. Δεν θα πάμε. Φέρε όποιους μπορείς, αλλά να έχουν το φόβο του Θεού. Ομόθρηση και το φόβο του Θεού. Βλέπετε, παρακαλώ. Έτσι, σε ένα τέτοιο τραπέζι, όταν θα βρεθούν ομόφρονες άνθρωποι, τότε και μέθες θα αποφευθούν και βρώμικα ανέκδοτα και ανεπιθύμητες προστρίβες και κατοπινές κριτικές και κακολογίες και κοτομπολιά. Θυμούμαι κάποτε σε ένα τέτοιο τραπέζι, ήμουν σε έτσι. Αφού μέτρησαν, κάποιος άρχισε να κόβει το μαχαίρι τις γραβάτες όλων εκείνων που εχόρευαν. Και βλέπατε, ήταν όλες οι γραβάτες κουτυρεμένες εδώ, είναι μερικά γελία πράγματα. Γελία πράγματα. Ήμουν σε έτσι αυτού του περίεργου χορού. Είναι πολλά απρεπή πράγματα. Και λένε βρώμικα πράγματα, ό,τι θέλετε, είναι του, σας είπα κλπ. Όλα αυτά τα αποφεύγουμε όταν τρώμε με ανθρώπους που είναι ομοφροδές μας. Ακόμη αποφεύγουμε τη σπατάλη και την πολυτέλεια, διότι θα καλέσουμε ανθρώπους οι οποίοι, ξέρω εγώ, θα πρέπει να μην μας κατηγορήσουν. Ενώ αντιθέτως, όταν έχουμε ομόφρονες ανθρώπους, απλούς ανθρώπους, και χωρίς να κάνουμε ειδική προετοιμασία για τραπέζι,
Είδατε, βλέπετε, δεν σας λέω αυτά, προσέξτε, αυτά τα πολύ πρακτικά, γιατί μπορεί να πείτε πρακτικά πράγματα τόσο, σας λέγω. Είναι αυτονόητα, δεν είναι αυτονόητα. Τι φορά τα λέγει ο λόγος του Θεού. Και αφού τα λέγει ο λόγος του Θεού, εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο παρά μία ανάλυση. Μην υποτιμήσετε, δηλαδή, σας παρακαλώ, μην υποτιμήσετε. Χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία, είναι κάτι πολύ όμορφο. Έρχονται κάποιοι άνθρωποι, απόγευμα, κουβεντιάσαμε, πέρασαμε όμορφα, βράδυεσαι. Τους λέμε, κάθεσαι να φάμε. Αλλά δεν έχουμε ιδιαίτερο. Δεν έχουμε δηλαδή κατασκευάσει πράγματα τα οποία ειδικώς πήγαμε στην αγορά να ψωνίσουμε. Όχι, θα υπάρχουν. Αν το θέλετε, μπορεί να μην έχουμε και φαγητό για το βράδυ, σας το έχω κι άλλο και πει. Δυο αυγά του καθενά, λίγες τυριακές πατάτες, λίγο τυράκι και τρώμε όμορφα, πολύ όμορφα, εκ των ενόντων. Και ξέρετε, ένα τέτοιο τραπέζι που είναι απλό, είναι ανεπιχείδευτο, είναι θερμό, είναι πολύ θερμό. Εκεί δεν υπάρχει σε αυτή την αυθόρμητη προσφορά, δεν υπάρχει καθόλου κακολογία και τόσο πολλά. Όσο πλουσιότερο τραπέζι κάνουμε, και όσο επισημωτέρους καλέσουμε, εκεί ράβει και κόβει, που λένε, το κοτσομπολιό την επομένη ημέρα. Η Παλαιά Διαθήκη γράφει ότι άνδρες ευσεβείς πρέπει να είναι η ομοτράπεζή μας. Το είδαμε. Αυτό που αναλύουμε. Η Καινή Διαθήκη γράφει το εξής. Είναι λόγος του Κύριου από το κατά Λουκάν 14,12. Όταν πεις άριστον ή δείπνον, το άριστον είναι το γεύμα των μεσημεριανών. Το δείπνον είναι το βραδινό. Μη φώνει τους φίλους σου, μη δε τους αδελφούς σου, μη δε τους συγγενείς σου, μη δε γείτονας πλουσίους, μη ποτέ και αυτοί σε αντικαλέσωση και γεννήσε τέση ανταπόδομα. Μη κανείς λέγει όλους αυτούς φίλους κλπ. Γιατί και αυτοί θα σε καλέσουν και θα σου ανταποδώσουν και δεν έχεις τίποτα να κερδίσεις. Αλλά όταν πεις δοχή, όταν κάνεις υποδοχή, κάνει πτωχούς, αναπήρους, χολούς, κουτούς δηλαδή, τυφλούς και μακάριος έτσι. Θα είσαι ευτυχής, ότι ούτε έχουσιν ανταποδούν εσύ, ανταποδοθήσετε γάρση εν τη αναστάση των δικαίων. Προσέξτε. Όταν ο Κύριος είπε τον λόγο αυτό, φυσικά, δεν αποκλείει την περίσταση της Παλαιάς Διαθήκης να καλέσει τους φίλους σου και τους γνωστούς σου να εφρανθείς, να χαρείς. Δεν το αποκλείει αυτό, απλώς το συμπληρώνει. Διότι, σαν να σου λέγει, κάλασε τους φίλους, αν το θέλετε. Μη πάρεις το πρώτο μέρος που λέει μη καλείς φίλους και συγγενείς, γιατί θέλει να τονίσει αυτό που θέλει να τονίσει. Δεν αποκλείει το κάλεσμα των συγγενών. Μπορεί να μην θεωρηθεί ίσως αυτό το κάλεσμα ελεημοσύνη, αλλά είναι όμως φιλοφρόνηση, διότι και η φιλοφρόνηση είναι αρετή. Μπορεί ίσως η ελεημοσύνη να είναι ανωτέρα της φιλοφρονήσεως, αλλά δεν πάβει όμως η φιλοφρόνηση να είναι αρετή. Και το να δώσω σε έναν άνθρωπο από φιλοφρόνηση, από αγάπη, να του δώσω κάτι ενώ έχει το σπίτι του και να πάει και να πει. Και να αγοράσει έναν αντικείμενο ενδεχομένως όταν του το δώσω εγώ αυτό το κάτι. Μπορεί να το αγοράσει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι στην φιλοφρόνηση. Είναι στην αγάπη. Αυτό δεν είναι παρακατιανό πράγμα. Δεν πέφτει στο κενό. Είναι αρετή, θα το ξαναλέγω. Αλλά, λέει ο Κύριος, επειδή στην εποχή του έβλεπε τους ανθρώπους μόνο να μένουν στην φιλοφρόνηση, και λέγει, όχι λοιπόν, φρόνησε να έχεις μισθών πραγματικών, όχι ότι δεν έχεις την φιλοφρόνηση, το ξαναλέγω, αλλά ανώτερο είναι η ελεημοσύνη. Άρα, ο λόγος του Κυρίου δεν αποκλείει ό,τι λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη, αυτό συμπληρώνει και αν το θέλετε διορθώνει σε εκείνους οι οποίοι θα ήθελαν να μένουν διαρκώς μόνο εις των χώρων των φιλοφρονήσεων. Ας δούμε και το δεύτερο νημιστήκιο του χωρίου που διαβάσαμε. Και εν φόβο Κυρίου, έστω το κάθημά σου. Κάθημα τι σημαίνει? Σημαίνει η δόξα, η χαρά. Είναι η ψυχική ανάπαυση που προέρχονται από τον φόβο του Κυρίου. Αυτό λέγεται, είναι το κάθημά σου, ο φόβος του Κυρίου. Αλλά
Ο φόβος του Κυρίου πρέπει να είναι και το κριτήριο των όσων καλεί κανείς στο τραπέζι του, στο σπίτι του, στο γεύμα του, στο δίπλα του, που σας είπα και προηγουμένως και το αναλύσαμε. Πάλι θα σας ξαναπώ κάτι που είπα προηγουμένως, ότι ο φόβος του Κυρίου εξισώνει τους ανθρώπους και είναι ίσως η καλύτερα ισότητα. Ποια? Πλούσιος και ένδοξος και πτωχός, το κάθισμα αυτών φόβος Κυρίου.